Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να σας ενημερώσω για τις σημαντικές εξελίξεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο αυτά τα δοκιμάτα που αφορούν την εξωτερική και ενεργική μας πολιτική και αναφέρομαι προφανώς στην επιστολή την οποία έλαβα από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Μπλίνκεν, με την οποία και επίσημα η Ελλάδα εντάσσεται στο πρόγραμμα των S35, λαμβάνει ταυτόχρονα όμως και μια πολύ σημαντική δωρεάν αμυντική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρώ ότι η επιστολή αυτή είναι η καλύτερη επισφράγηση του στρατηγικού βάθους των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων και επιβεβαιώνει έμπρακτα ότι μια αξιόπιστη αλλά και δυναμική εξωτερική πολιτική μπορεί να έχει πολύ ουσιαστικό αντίκρισμα για την μελλοντική θωράκιση της χώρας, ειδικά στον τομέα της ενίσχυσης της αποκλειστικής της δυνατότητας. Από εκεί πέρα, κύριε Πρόεδρε, όπως βλέπετε, η κυβέρνηση ξεδιπλώνει με μεγάλη ταχύτητα το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα. Όπως σας είχα ενημερώσει και την προηγούμενη φορά, κινούμαστε σε πολλά παράλληλα επίπεδα. Η συζήτηση σε μεγάλο βαθμό έχει μονοποληθεί από το νομοσχέδιο για την ισότητα στο πολιτικό γάμο. Όμως, πρέπει να σας πω ότι ταυτόχρονα μας ασχολούνται μια σειρά από άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η μεταρρύθμιση στην προβάθμια εκπαίδευση, η οποία λογικό θα έλεγα ότι είναι κάθε μεγάλη μεταρρύθμιση προκαλεί και τις αντιδράσεις, έχει οδηγήσει σε μια σχετική αναταραχή στον χώρο των πανεπιστημίων. Θέλω να επαναλάβω και σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, ότι ο σκοπός μας δεν είναι μόνο να ανοίξουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση πια και στα μη κρατικά νοικιακά πανεπιστήμια, αλλά να ενισχύσουμε ουσιαστικά και το δημόσιο πανεπιστήμιο, όπως έχουμε κάνει συστηματικά εδώ και 4,5 χρόνια. Από εκεί και πέρα, θέλω επίσης να σταθώ στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση πορεύεται σχετικά με την στήριξη των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, ειδικά απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας, μια ακρίβεια η οποία φαίνεται να επιμένει. Όπως σας έχω πει πολλές φορές, κάθε φορά που θα έχουμε πρόσθετες δημοσιονομικές δυνατότητες, αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η οικονομία μας αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, θα φροντίζουμε ώστε να αξιοποιούμε αυτό το δημοσιονομικό πλεόνασμα για στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές. Σε αυτήν την λογική εντάχθηκε και η αύξηση του επιδόματος γένας, την οποία ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, στην οποία αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία. Θυμίζω ότι είναι μια πολιτική η οποία ξεκίνησε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και θα έλεγα ότι έχει ένα διπλό σκοπό, όχι μόνο προφανώς αποτελεί έναν μόνο πυλώνα της πολιτικής μας για το δημογραφικό, αλλά ταυτόχρονα, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, στηρίζει νέες οικογένειες απέναντι στο αυξημένο κόστος της ανατροφής και της υποστήριξης των βρεφών. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι τα χρήματα θα δοθούν αναδρομικά από 1η-1η-2023 για όλα τα παιδιά, δηλαδή τα οποία γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2023. Από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε όπως έχουμε δεσμευθεί απέναντι στον ελληνικό λαό στην υλοποίηση των σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τις οποίες εξάλλου θέλω να θυμίσω ότι δεν εκλεγήκαμε για να παραμείνουμε ακίνητοι και να παρατηρούμε την πολιτική μας ισχύ. Εκλεγήκαμε για να μετουσιώσουμε σε πράξη ένα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο αλλάζει την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε μια κυβέρνηση που είμαστε πάντα ανοιχτή σε όλα τα κοινωνικά αιτήματα. Ακούμε την κοινωνία, ακούμε και τους αγρότες, οι οποίοι τώρα διαμαρτύρονται σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένα για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αύξηση του κόστους παραγωγής. Δεν είναι εξάλλου μόνο ελληνικό το πρόβλημα, το βλέπετε να εκδηλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Θέλω να θυμίσω όμως ότι εμείς ήμασταν το κόμμα το οποίο στηρίξαμε το αγροτικό εισόδημα μέσα από μια σειρά από πολιτικές και οι πόρτες μας είναι πάντα ανοιχτές στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Θα το τονίσω. Αυτό θέλουμε πάντα να στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα. Ένα πρωτογενή τομέα, και να κλείσω με αυτό, ο οποίος βέβαια τα τελευταία χρόνια, παρά τις δυσκολίες, έχει επιτύχει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς οι εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων πηγαίνουν από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ας κρατήσουν λοιπόν και την θετική πλευρ││ πλευρά ενός αγροτικού τομέα που παρά τις δυσκολίες
αλλάζει και πρέπει να προσαρμοστεί και οφείλουμε να τον βοηθήσουμε σε αυτήν την προσαρμογή ώστε και αυτός να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Κύριε Πρόεδρε, πράγματι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται και ο ρόλος της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή μας. Από εκεί πέρα για το εσωτερικό και τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες αυτή τη στιγμή προχωράτε, θα έλεγα ότι η κοινωνία πολλές φορές δείχνει το δρόμο και ο νομοθέτης προσαρμόζεται, γιατί όπως εξελίσσεται η κοινωνία, εξελίσσονται οι μορφές συμβίωσης, υπάρχουν εξελίξεις σε πολλά μέτωπα. Στη δημοκρατία οι κινητοποιήσεις είναι ένα μέσο έκφρασης της αντίθετης γνώμης και επομένως είναι θεμητό, είναι κατανοητό. Αυτό όμως που πρέπει επίσης να νομίζω να δεχόμαστε όλοι είναι ότι, για παράδειγμα, στα πανεπιστήμια είναι πολύ σημαντικό να μην σταματάει η λειτουργία τους. Πρέπει να προστατευτεί και το δικαίωμα των σπουδαστών να τελειώσουν τις σπουδές τους, να προχωρήσουν, να μην χάσουν εξεταστική. Αυτό είναι σημαντικό. Στο θέμα του πρωτογενού τομέα, του οποίου τη σπουδαιότητα είναι σαφές ότι γνωρίζουμε όλοι και για την Ελλάδα και είναι πολύ σημαντικό να ενισχύεται συνεχώς, και όπως λέτε, έχουμε και κάποια καλά αποτελέσματα ήδη. Πράγματι και εκεί είναι πολύ σπουδαίο, νομίζω, να υπάρχει διάλογος, να γίνεται προσπάθεια επίλυση των προβλημάτων με διάλογο, διότι έτσι εξασφαλίζουμε και την κοινωνική συνοχή. Αυτό ίσως είναι ένα μάθημα για όλους, θα έλεγα.